Γι' αυτό και όταν άκουσε ότι επρόκειτο να περάσει από την πόλη του στο Κύριο, βγήκε να τον δει. Αλλά τι κόσμος ήταν αυτός που είχε συγκεντρωθεί. Πολλήθος ανθρώπων περίμεναν τον Χριστό και τον περικύκλωσαν όπου περνούσε. Και ο Ζακχαίος που ήταν κοντόσωμος, ήταν αδύνατον μέσα από αυτά τα πλήθη να κατορθώσει να δει τον Ιησού, έστω και από μακριά, τι να κάνει. Τότε σκέφτηκε και τον μυρό να ανέβει σε ένα δέντρο που ήταν δρόμον από όπου θα περνούσε ο Κύριος. Βέβαια ο κόσμος ασφαλώς δεν θα ανασχολίαζε για την κίνησή του αυτή, δεν τον ενδιέφερε όμως. Εκείνο που τον απασχολούσε ήταν να δει τον Χριστό και ήταν βέβαιος από εκεί θα τον έβλεπε καλά. Έτρεξε λοιπόν αμέσως, ανέβηκε σαν μικρό παιδί πάνω σε μια σικομουριά και περίμενε. Κάποια στιγμή ο Κύριος έφτασε στο σημείο εκείνο. Σταμάτησε, σήκωσε τα μάτια του και είδε τον Ζακχαίο πάνω στο δέντρο, χωρίς να τον γνωρίζει από πριν. Τον φώναξε με το όνομά του και του είπε, «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα. Σήμερα γάρεν το ύπος σου δίμηνε, σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος κάλεσε τον Ζακχαίο με το όνομά του. Είναι δίδαγμα ότι τον ξεχώρισε από τα πλήθη και τον κάλεσε προσωπικά σε συνάντηση μαζί του, προετοιμάζοντας έτσι τη σωτηρία του. Αυτή την κλίση του Θεού και την προσωπική κοινωνία ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Είναι πράγματι θαυμαστό και συγκινητικό να σκέφτεται ο καθένας μας ότι ο Κύριος μας γνωρίζει και μας καλεί με το όνομά μας. Είναι το όνομα με το οποίο η Εκκλησία μας κάλεσε όταν βαπτιστήκαμε και μυρωθήκαμε και μας μνημονεύει στις ιερές ακολουθίες και ιδιαίτερως στη Θεία Λειτουργία. Και το πιο συγχρονιστικό το όνομά μας αυτό θα μείνει ανεξάντητο στο βιβλίο της ζωής. Κι αν μείνουμε πιστοί στην κλίση του Θεού, θα ομολογήσει ο Κύριος Ιησούς μπροστά στον Πατέρα Του και τους Αγίους Αγγέλους. Ασύγκριτη τιμή και δόξα στην οποία ο Κύριος καλεί όλους μας, το οποίο τελικά θα δεχθεί και θα αξιοποιήσει την κλίση αυτή. Εξαρτάται από τον καθένα μας. Πάντως κανείς δεν αποκλείεται ακόμη και ο πλέον αμαρτωλός. Αυτό αποδείχθηκε και στην περίπτωση του Ζακχαίου. Συγχρονισμένος από την πρόταση που έκανε ο Κύριος, ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα, πήγε στο σπίτι του γεμάτος καλά και υποδέχθηκε τον Χριστό. Όλος ο κόσμος όμως, όταν είδε ότι ο Ιησούς προτίμησε το σπίτι του Ζακχαίου, τον σχολίαζε αρνητικά λέγοντας, «Ότι παραμαρτωλό άνδρης είδε καταλύσε». Τον κατηγορούσαν δηλαδή, επειδή επέλαξε να μείνει και να παυθεί στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Στο μεταξύ ο Ζακχαίος στάθηκε μπροστά στον Κύριο και του είπε, «Ιδού, Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου, τα δίνω ελεημοσύνη στο τοχού, και αν τυχώς ο τελώνης μεταχειρίστηκα συκοφαντίες ψεύτικες, καταγγελίες και αναφορές, για να δικήσω κάποιον σε κάτι, το γυρίζω πίσω τετραπλάσια». Τότε ο Χριστός ταύτιστηκε προς Αυτόν και δίνοντας απάντηση, στα άδικα σχόλια του κόσμου είπε, «Σήμερον σωτηρία το ήχο τούτο εγένετο. Σήμερα με τη σκέψη μου στο σπίτι αυτό ήρθε η σωτηρία τόσο στον οικοδεσπότη, όσο και στους δικούς τους. Και έπρεπε να σωθεί ο αρχιτελώνης αυτός,
διότι και αυτός είναι απόγονος του Αβραάμ και σε αυτόν υπονέδωσε ο Θεός την υπόσχεση της σωτηρίας. Άλλωστε ο Υιός του ανθρώπου ήρθε από τον ουρανό στη γη για να ζητήσει και να σώσει όλη την ανθρωπότητα που σαν χαμένο πρόβατο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα στην αμαρτία. Πόσο λάθος κάνουμε οι άνθρωποι στις κρίσεις μας. Ό,τι έσπευσαν να κατακρίνουν τον Κύριο που εισήλθε στο σπίτι του Αρχιτελώνη, χωρίς να υποψιάζεται την κοσμογονία που γινόταν στην ίδια ώρα μέσα στη ψυχή του Ζαχαίου και αμέσως διαψεύθηκαν. Πρώτα από τον ίδιο τον Ζαχαίο, ο οποίος ομολόγησε δημοσίως τις αδικίες που είχε διαπράξει και υποσχέθηκε την επανόρθωσή τους και έπειτα από τον Σωτήρα Χριστό, ο οποίος φανέρωσε το θαύμα της σωτηρίας όχι απλώς ενός ανθρώπου, αλλά μιας ολόκληρης οικογένειας που γνώρισε την αγάπη του Θεού. Ας μην βιαζόμαστε λοιπόν στις κρίσεις μας και το σπουδαιότερο ας μην κατακρίνουμε κανέναν, διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε τα βάθη της ψυχής του, ούτε τη μελλοντική του εξέλιξη. Αυτά τα γνωρίζει μόνο ο παντογνώστης Κύριος, ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και δεν πάβει να δίνει ευκαιρίες στον καθένα για μετάνοια. Και ο Ζαχαίος μετανόησε πραγματικά και τον εορτάζουμε ενός Άγιος στις 20 Απριλίου.